Το μήνυμα είναι να προσέξουν πάρα πολύ. Να πάνε σε διπλωματούχους, μηχανικούς, ανθρώπους που γνωρίζουν τη διαδικασία, να ενισχύσουν σωστά τα σπίτια τους, να προσέξουν να μην πέσουν σε επιτίδιους. Το λέω και αυτό και το λέω δημόσια. Βεβαίως, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι ανακατασκευές που θα κάνουν στα σπίτια, αυτούς που θα την κάνει τη μελέτη να έχει την υπογραφή του από κάτω, να φέρει και την ευθύνη αυτό που προτείνει να γίνει και να μην πάμε να αποκαταστήσουμε τις ζημίες με τρόπο που δεν ενδείκνεται τεχνικά. Ξέρετε όμως τι γίνεται, επειδή αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το λέτε, γιατί δυστυχώς όταν μια περιοχή λαβώνεται από ένα φυσικό φαινόμενο, υπάρχουν και οι επιτίδη που θα προσπαθήσουν να κοροϊδέψουν και να εκμεταλλευτούν τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία των αποζημιώσεων πάει με ρυθμό χελώνας και δεν θα πάμε μακριά. Είπατε στην αρχή και οι δύο, και εσείς και ο κύριος Φραγκάκης, για την αρρωγή ότι δεν δόθηκε παράταση. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πάρα πολλοί από τους δικαιούχους των αποζημιώσεων μένουν εκτός διαδικασίας, κύριε Κοκοσάλη. Μπορούν να μείνουν εκτός διαδικασίας μια στιγμή. Μπορεί να μην μπορέσουν να πάρουν κάποια λεφτά, πρώτα λεφτά, ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν τους μηχανικούς, να κάνουν τους φακέλους τους, να ζητήσουν τους αποκαταστάτες και να καταθέσουν σχετικό φάκελο. Αυτό τον κίνδυνο ενέχει τώρα. Γι' αυτό φωνάζουμε ότι πρέπει να πάρει παράταση και να μπορούν να δηλώσουν οι άνθρωποι τις ζημιές που έχουν πάθει. Δεν είχα πει όμως εξ αρχές ότι στις 15 του μήνα, δηλαδή σήμερα, θα δινόταν αυτή η παράταση. Γιατί πριν την εκπομπή δέχτηκα ένα τηλέφωνο και από τον βουλευτή, τον κύριο Βαρδάκη, που μου είπε ότι δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει παράταση. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, γιατί καταλαβαίνετε πόσο καίει αυτό το θέμα όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπίτια κατεστραμμένα και αυτή τη στιγμή είναι μετέωροι στη διαδικασία της αποζημίωσης. Δηλαδή δεν μπορούν να δηλώσουν αυτή την καταστροφή. Τι θα πει, κύριε Δασκαλάκη, δεν προτίθεται το Υπουργείο? Εμάς μας ενδιαφέρει αυτοί που έχουν πάθει ζημιές στα σπίτια τους να μπορέσουν να τις αντικαταστήσουν, να φτιάξουν ξανά το σπίτι τους. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί που κοιτάζουν, επιτρέψτε με την έκφραση, να κάνουν μια αρπακτή. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που πάθαν ζημιά να φτιάξει το σπίτι, να ξαναμπούν μέσα. Είδατε τα προβλήματα στους οικίσκους. Είδατε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βολευτούν, οι οικογένειες πολυμελείς να κάθονται μέσα σε ένα οικίσκο. Ως πόσο θα τραβήξει αυτό? Και επειδή φοβάμαι ότι θα τραβήξει, γι' αυτό πρέπει το Υπουργείο να εισκύψει σοβαρά στο θέμα και να δώσει την παράταση αυτή, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αποκαταστήσουν τα σπίτια τους. Άρα, πολύ σημαντικό. Έχετε στείλει και μια κοινή επιστολή με τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδων. Ναι, στείλαμε αυτή την επιστολή από 10 του μήνα. Το στείλαμε, τη βλέπαμε τι θα γίνει. Κοινή επιστολή με τους δύο Δήμους και προτρέπουμε το Υπουργείο να πάρει μια παράταση για τουλάχιστον 2 μήνες. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Τα είπαμε στην αρχή της εκπομπής, να τα ξαναπούμε, να τα ακούσουν οι τηλεθεατές. Ότι υπάρχουν προβλήματα κληρονομικά, υπάρχουν προβλήματα χρησικτησίας, δεν μπορούν οι άνθρωποι εύκολα να δηλώσουν, τους πετάει η πλατφόρμα απ' έξω. Αυτά όλα θα πρέπει να λυθούν και πρέπει να τα κατανοήσουν. Η γονική παροχή είναι τεράστια. Τεράστια. Γίνεται θέμα με έναν άνθρωπο που μπορεί να φύγει από τη ζωή. Τα παιδιά μετέωρα στο να διεκδικήσουν. Μα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, πάρα πολλές περιπτώσεις. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα. Και πρέπει να λυθεί. Θέλω, άρα, δύο συμπεράσματα μου επιτρέψει. Ναι. Σωστές κατασκευές, τώρα που θα μπουν οι άνθρωποι, να μην έχουμε ξανά. Γιατί δεν σημαίνει ότι ο σεισμός σταμάτησε. Είδατε τι είπε πάλι ο καθηγητής. Ότι θα μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς στην Κρήτη. Έτσι. Θα μάθουμε να ζούμε. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε με σωστές κατασκευές, ώστε να μην πέσουν να πλακώσουν τους ανθρώπους. Μάλιστα. Θέλω να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο και την Αντιδήμαρχο Παιδείας στο Δήμο Ρεθύμνου, την κυρία Άννα Ελευθεριάδου Γκίκα. Κυρία Ελευθεριάδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα το Ρέθυμνο. Ο λόγος που ζήτησα να παρέμβετε στην εκπομπή είναι για αυτή τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει στο Ρέθυμνο και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο όσον αφορά την σεισμική θωράκιση, αλλά κυρίως το κομμάτι της εκπαίδευσης των μαθητών. Αλλά θα κάνετε λίγο υπομονή για να κλείσουμε ένα θέμα που καίει αρκετά εδώ τις σεισμόπληκτες περιοχές. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Λεονταράκη, και ήδη βλέπουμε και την Αθηνά, την Πατεράκη, όπου σε πολύ λίγο θα μας συστήσει τους εκλεκτούς καλεσμένους από τη γειτονιά των Οικίσκων στο Αρκαλοχώρι. Κύριε Λεονταράκη, και αυτό που είπε στην αρχή της εκπομπής ο κύριος Φραγκάκης και αυτό που λέει τώρα ο κύριος Κοκοσάλης, όπως αντιλαμβάνεστε ως περιφέρεια, πρέπει να πιέσετε και εσείς ασφικτικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που είναι μετέωροι και δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να καταγράψουν το πρόβλημά τους και να το δημοσιοποιήσουν μέσα από μία πλατφόρμα, καθώς το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών φαίνεται να περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που δόθηκε από την επίσημη πολιτεία όσον αφορά το πρόγραμμα Αρρωγή. Κύριε Δασκαλάκη, η τελευταία πληροφορία, με συγχωρείτε, τη στιγμή που λέμε, είναι ότι θα ξανανοίξει η πλατφόρμα, αλλά ενδέχεται να καθυστερήσει, ίσως μετά από 1-2 μήνες. Είναι μια πληροφορία η οποία απορρέει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτό όμως είναι πρόβλημα, κύριε Λονταράκη. Δηλαδή, είναι μετά από 1-2 μήνες, αν στο περίμενε η σεισμόπληκτη. Είναι μεγάλο πρόβλημα, κύριε Δασκαλάκη, με το αιτιολογικό πιθανότατα ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ιδιοκτησία και όλα αυτά τα οποία ανέκυψαν στη διαδικασία των δηλώσεων μέσω της αρρωγής.
Είναι πολλοί οι ιδιομηνεσίε, Δασκαλάκη, διότι είναι πολλές περιοχές, πολλά χωριά που η αρρωγή δεν άγγιξε καθόλου για αυτά τα χωριά. Είναι χωριά του Δήμου Γόρτνας, του Δήμου Φεστού, είναι η πρώτη κοινότητα Ηρακλείου, είναι ο παλιός Δήμος Τεμένου. Άρα θεωρώ ότι άμεσα, όχι μετά από δύο μήνες φυσικά, αλλά τις επόμενες μέρες, αυτό να μπορεί να, η πλατφόρμα να ξανανοίξει, έτσι ο κόσμος να μπορέσει να δηλώσει τις ζημιές και να μπορέσει να αποζημιωθεί σε κάθε περίπτωση. Είναι πολύ ιδιομένες, κύριε Δασκαλάκη, δεν το συζητάμε καθόλου και ποικιλοτρόπως η περιφέρεια από την πρώτη στιγμή πιέζει έτσι ώστε και οι αποζημιώσεις να δοθούν άμεσα. Και να κάνω και μία παρένθεση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κόσμος από πέρυσι, κύριε Δασκαλάκη, από την περιοχή της Χερσονήσου, των Μαλίων, των Βουβών. Για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Σωστά, οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα. Μα νομίζω ότι στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, αυτό είναι το οποίο τους προβληματίζει. Γιατί βλέποντας ότι οι πλημμυροπαθείς του 20 δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί και προσπαθούν να αποζημιωθούν, αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να συμβεί με τη δική τους περίπτωση. Να πάμε όμως στους οικίσκους. Αθηνά Πατεράκη, να μας παρουσιάσεις τους ανθρώπους που είναι εκεί στη γειτονιά των οικίσκων. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο κύριος Μάρκος Κοκολάκης, είναι πρόεδρος σεισμόπληκτων του Συλλόγου Ελπίδ. Η κυρία Μαρία Καλαθάκη είναι υπεύθυνη προβολής και από την άλλη έχουμε τον κύριο Κώστα Καντάτσιο, ο οποίος είναι γραμματέας του Συλλόγου. Να ξεκινήσουμε όμως με τον πρόεδρο. Καλησπέρα, κύριε Κοκολάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο. Ακούσει και τις ερωτήσεις. Ναι, κύριε Κοκολάκη, ένα θέμα που καίει την περιοχή και δικαίως είναι η αρρωγή και η παράταση. Ακούσατε, δεν ξέρω αν ακούσατε τώρα τον κύριο Λεονταράκη να λέει ότι. Ναι, ακούσαμε, ναι. Θα ήθελα να το σχολιάσετε λίγο αυτό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς? Υπήρχαν αρκετά κενά, όντως, όσον αφορά την αρρωγή. Τώρα, αν αυτό που άκουσα προηγουμένως, που τα άκουσα από εσάς πρώτη φορά, αυτά τα κενά συμπληρωθούν, διορθωθούν και είναι πιο εύκολο στον κόσμο να μπει στην αρρωγή χωρίς να τον απορρίπτει, θέματα γονικής παροχής, κληρονομικά κτλ. Με τα Ε9, αυτά διορθωθούν. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το θέμα είναι όμως αυτοί οι δύο μήνες θα τραβήξουν πολύ πίσω. Το θέμα που απασχολεί στην κυριολεξία εδώ την περιοχή είναι οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή βάζουν το χέρι στη τσέπη, τα πράσινα ειδικά που χαρακτηρίστηκαν, χωρίς να πάρουν καμία αποζημίωση. Τη στιγμή λοιπόν που έχει προηγηθεί ο COVID το προηγούμενο διάστημα και ήδη έχουν πρόβλημα οικονομικό οι επιχειρήσεις, για άλλη μια φορά καλούνται να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και θα πρέπει άμεσα να δοθούν λύσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις από τη μεριά του Συλλόγου που τις επόμενες μέρες θα τις δώσουμε στους βουλευτές, στο ΥΠΕΧΟΔΕ και στα λοιπά, στα αρμόδια Υπουργεία. Μήπως μπορέσουν να δώσουν μια επιχορήγηση άμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους με μια υπεύθυνη δήλωση ενδεχομένως για ζημιές μικρής. Μάλιστα. Έχουμε 5-10.000 να προχωρήσουν. Διαφορετικά θα μείνουν τα μαγαζιά κλειστά για όποιον δεν έχει χρήματα για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα επίσης. Τα θέματα των... είμαστε εδώ στους οικίσκους, στους σεισμόπληκτους στους οικίσκους. Αυτοί οι άνθρωποι, ναι, έχουν βολευτεί προσωρινά, αλλά φοβάμαι μην εφαρμοστεί η παροιμία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οι άνθρωποι αυτοί πριν μερικές μέρες είχαν σπίτια κανονικά, όπως κάθονται οι ακροατές σας αυτή τη στιγμή και οι ακροατές που μας παρακολουθούν στους καναπέδες τους, στην ζεστασιά τους, στη θαλπορή του σπιτιού. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε κάποια τετραγωνικά. Αυτό ειδικά για τις οικογένειες που έχουν παιδιά είναι σοβαρό θέμα. Είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα θέματα αυτό που θέτεται, κύριε Κοκολάκη, και ορθώς το θέτεται. Να το πω έτσι λαϊκά. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Όταν είναι διατεθειμένο το κράτος να δώσει χρήματα, ας τα δώσει την ώρα τους. Μην ταλαιπωρεί τον κόσμο. Μπορούν να γίνουν διαδικασίες γρήγορες. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία της γραφειοκρατίας και να μας βγάζουν τον ένα νόμο, να τον αλλάζουν την άλλη μέρα, να τον αλλάζουν αλλιώς και να μας ταλαιπωρούν. Υπάρχουν σοβαρά θέματα. Δεν ξέρω το χρόνο που έχουμε και δεν είναι η κατάσταση. Εγώ θα ήθελα, κύριε Κοκολάκη, να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Καλαθάκη για να τη ρωτήσω το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχουν. Ένα χρόνο μετά. Μισό λεπτό να στη δώσω, γιατί δεν Βεβαίως. Έχει επιστροφή. Σας δίνω, γιατί δεν μπορεί να ακούσει. Βεβαίως. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, όλα επιτρέπονται. Κυρία Καλαθάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν το γεγονός ότι ένα χρόνο μετά υπάρχουν πλημμυροπαθείς στο Δήμο της Χερσονήσου,
στον Δήμο του Ρεθύμνου, που δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί, αυτό σας προβληματίζει εσάς στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και στην ευρύτερη περιοχή? Φυσικά και μας προβληματίζει, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας την περίπτωση της Σάμου, που ακόμα δεν έχουν κατατεθεί οι φακέλοι, αυτό δεν είναι κανένα μήνυμα αισιοδοξίας. Δηλαδή, με τα δεδομένα της ΣΑΜΟ, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τετραετία για να επιστρέψουμε στις επιχειρήσεις μας και στα σπίτια μας. Υπάρχουν διαδικασίες που μπορούν να γίνουν, να επισπευθούν οι διαδικασίες, δηλαδή καταστήματα και σπίτια τα οποία έχουν μικρές ζημιές, να μπουν στη διαδικασία με εφάπαξη επιχορήγηση για αποζημίωση χωρίς κατάθεση φακέλου, σε συνεργασία με ένα μηχανικό, ο οποίος θα κάνει μια μικρή μελέτη, όχι σύσταση μηχανισμού, να πάρει ο κόσμος τα χρήματα, να επισκευάσει τα καταστήματά του, να επισκευάσει τα σπίτια του, να μπορέσει να μπει μέσα να γυρίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε κανονικότητα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να αποφορτιστεί το σύστημα, να μην έχουμε τόσους πολλούς φακέλους να συσσωρεύονται στα ΤΑΕΦ και να μπορέσουν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες πιο γρήγορα. Κυρία Καλαθάκη, πόσοι περίπου είναι οι δικαιούχοι, είναι οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι μετέωροι μέσα από αυτήν τη διαδικασία, όσο δεν δίδεται παράταση στην αρρωγή? Αυτό μπορούν να μας το απαντήσουν οι φορείς, γιατί το νούμερο είναι ασύλληπτο. Όταν μιλάμε για 3.200 κτίσματα, βάλτε ο νου σας για πόσα άτομα μιλάμε και πόσες οικογένειες που αυτή τη στιγμή είναι είτε άστεγες είτε άνεργες. Νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος αριθμός όταν μιλάμε σχεδόν για μια περιοχή τεράστια, που έχει υποστεί μια τεράστια καταστροφή. Μιλάμε για μια ολόκληρη κοινωνία. Βεβαίως. Και για μια ολόκληρη κοινωνία εξαιρετικά δυναμική οικονομικά. Η περιοχή είχε και ελπίζουμε να ξανασταθεί στα πόδια της με αυτή την τοπική οικονομία που ήταν από τις δυνατές της κριτικής ενδοχώρας. Θέλω λίγο να σταθούμε και στο κομμάτι των γονικών παροχών. Ακούσατε νωρίτερα και τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος και τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων πόσο καίει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο μπερδεύεται αυτή η κατάσταση, κυρία Καλαθάκη. Ακούστε με λίγο. Το Ε9, μάλλον η αρρωγή αυτή τη στιγμή τραβάει τα στοιχεία της από το Ε9. Όπου μπορεί να υπάρχουν λάθη, μπορεί να μην έχουν περαστεί καινούρια στοιχεία, δηλαδή δεν είναι επικαιροποιημένα, αλλά υπάρχουν και ζητήματα άλλα. Δηλαδή, υπάρχουν γονείς οι οποίοι φτιάξει σπίτια στα παιδιά τους, δεν έχουν προλάβει να τα μεταβιβάσουν. Τα παιδιά ζουν μέσα, μάλλον ζούσαν μέσα, πλέον δεν ζουν, και είναι άστεγα τα οποία δεν θα πάρουν αποζημίωση. Η λογική των 150 τετραγωνικών σε ένα ακίνητο για να καλυφθούν οι ζημιές δεν καλύπτει το πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπίτι, μαγαζί ή δύο σπίτια που φιλοξενούνται οι ίδιοι και τα παιδιά τους στο άλλο. Δεν είναι η λύση τα 150 τετραγωνικά. Η λύση είναι καθολικά να αποζημιωθούν τα επαγγελματικά κτίρια που βρίσκονται εν ενεργεία με λογαριασμό ο οποίος έχει κατανάλωση και στη συνέχεια τα σπίτια τα οποία κατοικούνται με οικογένειες, με ανθρώπους που δουλεύουν, με παιδιά που πηγαίνουν στα σχολεία. Διαφορετικά ο κόσμος θα φύγει, αναγκαστικά θα φύγει αν δεν έχει που να μείνει. Η διαβίωση μέσα στα κοντέινερ δεν είναι όσο θέλουμε να την εμφανίζουμε ευχάριστη και κατάλληλη. Υπάρχουν ελλείψεις, είναι μικρός ο χώρος, κάνει κρύο, ο ένας είναι πάνω στον άλλο, τα παιδιά θέλουν να διαβάσουν, υπάρχουν παιδιά τα οποία δίνουν πανελλήνιες, που θέλουν το χώρο τους να κάτσουν. Υπάρχει η ανάγκη να μαγειρέψουν, να στέσουν την κατσαρόλα τους και να φάνε το φαΐ της η γυναίκα να στέσει κατσαρόλα και να ταΐσει τα παιδιά της. Αυτά δεν είναι εφικτά. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν επιστρέψουμε στην κανονικότητα και στα σπίτια μας, τόσο καλύτερα θα είναι. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, κυρία Καλαθάκη, και νομίζω ότι η πολιτεία πρέπει να τρέξει, θα έπρεπε να είχε τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Και να πάμε και στον άλλο κύριο που είναι μαζί σου, Αθηνά. Ναι, στον κύριο Καντάτσιο, είναι ο γραμματέας του Συλλόγου. Καλησπέρα σας, θα μας δώσετε ένα λεπτάκι. Βεβαίως, να βεβαίως. Συνδεθεί για να σας ακούει. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στο πάνελ. Δεν σας ακούω, λοιπόν, μισό λεπτάκι. Τι μας είπαν ο πρόεδρος και η κυρία Καλαθάκη. Θα θέλατε να προσθέσετε κι εσείς κάτι άλλο βεβαίως με τη σειρά σας? Το Αρκαλοχώρι αυτό τον καιρό, όλο αυτόν τον καιρό έχει πληγεί. Ένα 10 με 15% των επιχειρήσεων από ένα ζωντανό μέχρι πρότινος χωριό, μια μεγάλη κομμόπολη, έχει πάει πίσω. Και ουσιαστικά υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός σεισμόπληκτων που είναι αόρατοι. Μέχρι τις 26 του Σεπτέμβρη, όσοι είχαν κάποια κίνητα στο Ε9 μπορούν να αποζημιωθούν. Αναφέρεστε σε αυτούς που λόγω της λήξης της προθεσμίας δεν έχουν καταφέρει να δηλώσουν τις καταστροφές. Ακριβώς. Ναι,
Υπάρχουν αόρατοι σεισμόπληκτοι σε πολλές παραμέτρους. Εμείς αυτόν τον καιρό, μαζί με το σεισμό που έχουμε υποστεί, είμαστε αντιμέτωποι και με τη γραφειοκρατία. Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Όσες φιλότιμες προσπάθειες και αν έχουν γίνει από όλους τους φορείς, δεν αρκούν αν δεν χτυπήσουμε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να είμαστε πρακτικοί και λειτουργικοί και στην καθημερινότητα. Έτσι ακριβώς. Αυτό το κομμάτι θα το συναντούμε από εδώ και πέρα μπροστά μας. Δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε το Δαμάσι της Κρήτης, ούτε να είμαστε μια Μυτιλήνη που ακόμα πολεμούν να στείλουν από τους 600 φακέλους τους 60 και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Και πρέπει κάποια πράγματα να τελειώνουν και να τελειώνουν άμεσα. Έρχεται χειμώνας, είμαστε ήδη στα μέσα του Νοέμβρη και υπάρχουν, ας πούμε, καταρχήν οι επιχειρήσεις, το 15% μόνο δουλεύει στην περιοχή του Αρκαρχωρίου και στα γύρω μαγαζιά. Οι εργαζόμενοι, τι έχει γίνει με τις αναστολές των εργαζομένων, τι θα γίνει με κάποια επιδόματα, όλα αυτά είναι στον αέρα. Ναι, μεν σαν εξαγγελίες, σαν λόγια ωραία, σαν χτυπήματα στην πλάτη έγιναν. Δεν μας φτάνουν αυτά. Από εδώ και πέρα, όλοι απαιτούμε, και όταν λέω όλοι, όχι μόνο τους σεισμόπληκτους, αλλά και το Δήμο και την περιφέρεια, όλοι μας απαιτούμε συγκεκριμένες λύσεις και ουσιαστικές, όχι λόγια. Τα λόγια έχουν κουράσει και ξέρετε, τα έχει συνηθίσει ο κόσμος. Και πλέον τα έχει κάνει και στην άκρη. Εμείς από εδώ και πέρα θα απαιτούμε. Και να ξέρετε, σαν σύλλογος έχουμε δώσει ένα όρκο, όλοι μας. Είπαμε, θα είμαστε ήσυχοι, θα είμαστε τα φρόνημα τα παιδιά όταν όλοι θα δουλεύουν. Όταν βλέπουμε ότι δεν δουλεύει κάτι, ότι κάτι δεν πάει καλά, εμείς θα φωνάζουμε. Και ας είμαστε κακοί. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή δύναμη και η ευχή είναι πολύ γρήγορα η περιοχή να επανέλθει σε αυτήν τη δυναμική τοπική οικονομία που είχε και βεβαίως την καθημερινότητα. Το τι θα συμβεί, τους αρμόδιους υπουργούς, το τι θα συμβεί εάν σήμερα κλείσει η πλατφόρμα για την αρρωγή. Αυτή την ώρα που μιλάμε θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είναι ακόμα ανοιχτή. Και πέστε μου ή ας μου πει κάποιος για ποιο λόγο πρέπει να απενεργοποιηθεί τη στιγμή που υπάρχουν εκατοντάδες, θα έλεγα, εκκρεμότητες. Δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λονταράκη που είναι μαζί μας. Η πληροφορία δική του λέει ότι θα ανοίξει ξανά μετά από 1 με 2 μήνες. Κύριε Δασκαλάκη, είναι άτοπο και δεν νομίζω, δεν ξέρω σε τι θα ωφελήσει μετά από 2 μήνες να καλεστούν αυτοί που πρέπει σήμερα να καταθέσουν τους φακέλους και είναι όλοι αυτοί που είπατε, κύριε Δασκαλάκη. Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι, αλλά πρωτίστως είναι αυτοί που έπρεπε να έχουν κάνει μια γονική παροχή. Και κοιτάξτε τώρα, εμείς ξέρουμε περιπτώσεις που ο θάνατος προήλθε 3 μήνες ή 2 μήνες ή μετά τους σεισμούς, αν θέλετε. Γονιών που πρέπει να κληρονομήσουν τα παιδιά να υποβάλουν τους φακέλους. Κύριε Δασκαλάκη, για αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει ληφθεί καμιά μέρημνα. Όταν ο νόμος προβλέπει 6 μήνες μετά το θάνατο, μπορείς να κάνεις, σου δίνει το περιθώριο της γονικής παροχής ή, συγγνώμη, της γονικής παροχής, της αποδοχής κληρονομιάς ή για τη γονική παροχή ή για οποιοδήποτε άλλο τέτοιο λόγο. Αλλά να έρθω στο προκείμενο, γιατί έχει σημασία να ξέρετε το εξής. Σε επίκαιρη ερώτηση που είχα καταθέσει πριν 10 ακριβώς μέρες, 9 μέρες, στον κύριο Βεζιρόπουλο, για όλα αυτά τα θέματα που συζητάτε σήμερα, είχα βάλει και το θέμα της αρρωγής και της παράτασης της μετά την 15η Νοεμβρίου. Ο κύριος Βεζιρόπουλος δέχτηκε και είπε ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα και αυτός μάλιστα πρότεινε δίμηνη παράταση. Και ακούστε τώρα, κύριε Δασκαλάκη, και θέλω να το καταγγείλω αυτό, θέλω να το πω δημόσια, για να δουν και οι αγαπητοί δήμαρχοι το πώς θα το χειριστούν τις επόμενες μέρες. Ενημερώνοντας τον κύριο Τριαντόπουλο, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν ξέρω για ποιο λόγο, που είναι και καθήλυνα αρμόδιος, ήταν αρνητικός. Ήταν αρνητικός και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Και το λέω δημόσια να καταγραφεί. Αμέσως επικοινώνησα με τους δύο δημάρχους, και τον κύριο Κοκοσάλη και τον κύριο Φραγκάκη, και του ζήτησα, επειδή στην αποστροφή του λόγου του ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι πρέπει να δεχτεί αίτημα, και κοιτάξτε τώρα, κύριε Δασκαλάκη, ήθελε αίτημα συγκεκριμένα από τους δημάρχους, όταν με τον πιο επίσημο τρόπο, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ζητήσαμε με επίκαιρη ερώτηση. Και αναφέρεσαι στην επιστολή που έστειλαν μετά οι δύο δήμαρχοι από κοινού. Και προς τιμήν τους οι δύο δήμαρχοι από κοινού, την ίδια μέρα, αν δεν κάνω λάθος ή την επόμενη, έστειλαν την επιστολή για την οποία σήμερα είχα μάθει, σήμερα το πρωί, ότι οι εκπρόσωποι του Υπουργείου δεν είχαν ενημερωθεί για την επιστολή. Είχαμε λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, κάποιες επαφές σήμερα
και είδαμε την άρνηση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω και με τον κύριο. Εκ νέου άρνηση δηλαδή σήμερα, κύριε Βαρδάκη. Ναι, κύριε Δασκαλάκη. Με ποια δικαιολογία σας έδωσε δικαιολογία? Δεν υπάρχει δικαιολογία, κύριε Δασκαλάκη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όπως δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, και θέλω να το θέσω σοβαρά υπόψη των δημοτικών αρχόντων αυτή τη στιγμή, ότι μετά από ένα χρόνο, το είπατε κι εσείς, είναι πολύ σοβαρό και αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρό και θα επανέλθω στο προηγούμενο με ένα δευτερόλεπτο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Μετά από ένα χρόνο στη Χερσόνησο δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, παρά τις 4 ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει και δεν έχουμε πάρει απάντηση, δεν έχει πληρωθεί ούτε ένα ευρώ, ειδικά στις επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη και η πίεση, κύριε Δασκαλάκη, να είναι ασφιχτική. Για το προηγούμενο θέμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το ψάξαμε από όλες τις μεριές. Ο κύριος Τσιαντόπουλος ήταν σήμερα στην Κύπρο, μας παρέπεψε συνεργάτες του. Οι συνεργάτες του ήταν αρνητικοί όσον αφορά την παράταση. Εύχομαι και πιστεύω αύριο να επαναδιατυπώσουν την άποψή τους. Εγώ θα έλεγα στους, και θα πρότεινα στους αγαπητούς δημάρχους, αύριο το πρωί να συντάξουν μια επιστολή και να τη στείλουν στον κύριο Πρωθυπουργό. Πρέπει να πάρει θέση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, όταν 28 του Σεπτέμβρη, κύριε Δασκαλάκη, μια μέρα μετά τους σεισμούς, μας διαβεβαίωνε ότι δεν θα μείνει κανένας μόνος του.